Πληροφορούμαστε ότι ετοιμάζεται και νέο βιβλίο. Ναι. Δεν μπορώ να καθίσω. Πραγματικά είναι κάτι που με χαρακτηρίζει, η αηφυγία. Επειδή από τις συζητήσεις που έχω με φίλους που επισκέπτονται την Τσακωνιά και μου λένε θέλω να μάθω τσακώνικα. Είναι δύσκολο, είναι εύκολο. Λέω παιδιά, για κάποιον που το αγαπάει είναι εύκολο. Γιατί όταν αγαπάς κάτι θα το φροντίσεις, θα επιμείνεις πάνω σε αυτό. Είναι όμως μια δύσκολη γλώσσα όταν ξεκινάς να τη μάθεις. Σκέφτηκα λοιπόν για αυτούς που επισκέπτονται την Τσακωνιά να φτιάξω έναν οδηγό με πολύ απλές φράσεις, με απλούς διαλόγους, με τα ονόματα διαφόρων κατηγοριών από τα δέντρα, τα λουλούδια, τα ζώα, την πανίδα δηλαδή και τη χλωρίδα του τόπου, αλλά κυρίως διαλόγους, μικρούς απλούς διαλόγους που θα μπορούσε ο καθένας να τους εκφράσει και να τους εκφέρει σε ένα γλωσσικό περιβάλλον. Σε μια επίσκεψη στο καφενείο, σε μια επίσκεψη σε ένα σπίτι, στο δρόμο με ένα φίλο. Να μπορεί δηλαδή αυτός που επισκέπτεται, έχοντας αυτό τον οδηγό μαζί του, στην τσέπη του, να συμβουλεύεται και να μαθαίνει απλές φράσεις που θα του χρησιμεύσουν στην καθημερινότητα, στην επαφή του με τους τσάκωνες. Θα μπορούν και οι τουρίστες δηλαδή να χρησιμοποιήσουν αυτό. Βέβαια. Η αγάπη σας και το μεράκι σας και όλα αυτά που κάνετε για τον τόπο σας βρίσκουν ανταπόκριση. Τι λαμβάνετε εσείς και από τους ντόπιους αλλά και από τον κόσμο γενικά? Υπάρχει ανταπόκριση. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ και τα βιβλία μου αλλά και γενικά αυτό που κάνω. Και βλέπω ότι το υποστηρίζουν, το έχουν αγκαλιάσει. Και συνέχεια έχω συζητήσεις και σχόλια θετικά, πολύ θετικά, πάρα πολύ θετικά. Και αυτό είναι ευχάριστο βέβαια. Πότε πιστεύετε, υπολογίζετε ότι θα ολοκληρώσετε την έρευνά σας και τη συγγραφή του έργου? Πιστεύω μέσα στο 2021 θα έχει γίνει, πιστεύω. Και μπαίνοντας στο Λεωνίδιο και μερικές από τις πινακίδες έχουν και τα κοινά ελληνικά αλλά και τα τσακώνικα. Όπως ερχόμενοι και στο Λεωνίδιο μας καλωσορίζεται στα τσακώνικα. Ο κόσμος που έρχεται εδώ μεταφέρει αυτή τη διάλεκτο, σας καλωσορίζει όταν σας βλέπει εδώ στα Τσακώνικα? Δεν υπάρχει ξένος που δεν θα έχει την απορία ή την περιέργεια να ρωτήσει κάτι περισσότερο βλέποντας αυτές τις πινακίδες. Και βέβαια πάντοτε αναλόγως με ποιον θα έρθει σε επαφή και τι θα συζητήσει, παίρνει τις αντίστοιχες πληροφορίες.